Οι γυναίκες της Πίνδου. Αφήγηση Κώστας Μπορμπουδάκης. Σε αυτή τη μεγάλη μάχη που άρχισε, έχει σπουδαία αποστολή η Ελληνίδα γυναίκα. Ενώ πολεμούν οι άντρες επάνω στα βουνά, όσοι άντρες έχουν την τύχη να μπορούν να φέρουν όπλα και καταφέρνουν τόσα αντραγαθήματα και προελάσεις και νίκες, οι γυναίκες μπορούν από τα μετόπισθεν, με την ψυχραιμία, το θάρρος και την εξυπνάδα τους, να βοηθήσουν τον αγώνα. Όπως μας έλεγε ο αδελφός μου που ήταν στην Πίνδο και σε αυτά τα μέρη, έβλεπες, λέει, τις γυναίκες να βαστούν το καλαθάκι και από πάνω να έχουν αυγά και ψωμί και τυρί και από κάτω να είναι γεμάτα πολεμοφόδια και χειροβομβίδες και να πηγαίνουν και να συναντούν τους Ιταλούς και να τους λένε «Πού πας, κυρά?» και να λένε «Πάω γιατί έχω το βοσκόπουλό μου να του πάω ψωμί και τυρί». Ήταν τόσο ανίδεοι οι Ιταλοί στον πόλεμο που δεν έλεγαν να δουν στο καλάθι παρακάτω τι άλλο είχε. Έβλεπαν ότι πάνω πάνω είχε ψωμί, τυρί, το αλάτι και το μαλλί που κλώθανε και κάτω ήταν μπαρούτια που πήγαιναν στους στρατιώτες. Αυτά μου είπε ο αδελφός μου. Δεν τα είδα εγώ, αλλά αυτοί που τα είδαν τα έγραψαν ότι έρχονταν οι γυναίκες να μας φέρουν ψωμί, τυρί και κονιάκ για να μπορέσουμε να συντηρηθούμε. Έπιαναν και τα βοσκόπουλα στο δρόμο, αλλά τα σκοτώσανε οι Ιταλοί που κουβαλούσαν πολεμοφόδια.